Σαν σήμερα, 14 Αυγούστου 1851, γεννήθηκε ο μεγάλος γλύπτης Γιανούλης Χαλεπάς στον πύργο της Τίνου. Μια εμβληματική μορφή της νεοελληνικής γλυπτικής και ένα ξεχωριστό ταλέντο, ο Γιανούλης Χαλεπάς σπούδασε στο Σχολείο των Τεχνών στην Αθήνα και το 1873 με υποτροφία του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελίστρια Τίνου. Πήγε στο Μόναχο για να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου. Παρά τις συνεχείς διακρίσεις, η διακοπή της υποτροφίας του τον ανάγκασε να επιστρέψει στην Αθήνα όπου και άνοιξε το δικό του εργαστήριο. Ο Χαλεπάς έγινε αμέσως γνωστός στην εύπορη αθηναϊκή κοινωνία και άρχισε να δέχεται αμέσως παραγγελίες παρόλη την επιτυχία του, μια ερωτική απογοήτευση και η διακοπή των σπουδών του οδήγησαν στα πρώτα συμπτώματα της ψυχικής ασθένειας, εξαιτίας της οποίας έπαψε να εργάζεται επί χρόνια. Έτσι, το 1878 έκλεισε ως η πρώτη περίοδος της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Το 1888 εισήχθη στο ψυχιατρίο της Κέρκυρας, από όπου επέστρεψε στην Τίνο το 1902. Η δεύτερη περίοδος της καλλιτεχνικής του δημιουργίας ξεκινά το 1916, μετά το θάνατο της μητέρας του. Η μητέρα του θεωρούσε την γλυπτική αιτία της ασθένειάς του και έτσι κατέστρεφε τα έργα του στη δεύτερη περίοδο της καλλιτεχνικής του δημιουργίας από την οποία έχουν διασωθεί έργα σε πυλό και σχέδια διαμόρφωσε ένα προσωπικό ύφος εκφράζοντας τον ψυχισμό και τα βιώματά του. Η Λεβέντιος Πινακοθήκη διαθέτει στη συλλογή της τρία σχέδια του μεγάλου αυτού γλύπτη ενδεικτικά παραδείγματα της δεύτερης περίοδου της καλλιτεχνικής του δημιουργίας για την επέτειο των γενεθλίων του επιλέξαμε το έργο Όρθιος άγγελος 1934 μολύβι σε χαρτί.